Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν να μιλήσω για το νομοσχέδιο, θέλω να πω ότι χαιρετίζουμε τις μεγάλες διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών σε κάθε άκρη της χώρας μας. Το τεράστιο λαϊκό ποτάμι αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό για να σταματήσει τώρα η σφαγή του στη λωρίδα της Γάζας από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Καταδικάζουμε με αποτροπιασμό την Ισραηλινή επίθεση και καταγγέλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει την Ισραηλινή σφαγή, απορρίπτοντα ακόμα και αυτά τα ψηφίσματα στον ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρό. Τα περίουδετερότητα, για να διασκεδαστούν οι εντυπώσει, μια και η στάση τη κυβέρνηση είναι στο αντίθετο άκρο από το εκφρασμένο πλέον λαϊκό συνέστημα, δεν μπορούν να κρύψουν ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία είναι με τη μεριά του ληστή και εγκληματία και εμπλέκει τη χώρα στου αμερικανονατοικούς σχεδιασμού στο πλευρό τη στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ. Ενώνουμε και εμεί στη φωνή μα με του εργαζόμενου, το λαό τη χώρα μα, του λαού όλου του κόσμου, που κι αυτοί εκδηλώνουν με μαχητικό και συγκινητικό τρόπο την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, για να ακουστεί ακόμα πιο βροντερά η απέτηση για ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Κυρίε και κύριοι, η κυβέρνηση με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο επιχειρεί να προσαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα επιλογή διοικήσεων και φορέων του δημοσίου τομέα, σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Επιδίωξή σα είναι να φτιάξετε ένα κράτο που να είναι στρατηγείο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και απόρθητο φρούριο για τι ανάγκε του λαού. Εφαρμόζοντα πιο επιτακτικά τη λογική και την πολιτική του κόστου ωφέλου. Ο πώ κόστο λογίζεται οτιδήποτε σχετίζεται με τι ανάγκε του λαού και ω όφελο οτιδήποτε συμβάλλει στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτή την πολιτική υπηρετούν οι διάφορε εκδοχέ του κράτου Ανεξάρτητα αν πρόκειται για την κεντρική κυβέρνηση, την περιφερειακή, τοπική διοίκηση ή τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου που συζητάμε σήμερα. Η ουσία, όπω είχαμε πει και στην πρώτη τοποθέτησή μα, του νομοσχεδίου βρίσκεται, κατά τη γνώμη μα, στο άρθρο 11, που ορίζει τα σχέδια δράση. Αναδεικνύεται όλο το ασφικτικό θεσμικό πλαίσιο που θέλετε να προωθήσει η κυβέρνηση και μέσα από τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου. Μάλιστα, όλα αυτά τα σχέδια. Ενσωματώνονται στο ετήσιο σχέδιο δράση του Αρμόδιου Υπουργείου. Οι διοικήσει καλούνται εντό δύο μηνών να καταθέσουν σχέδιο δράση, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, όπω γράφεται μέσα, κατάσταση με συγκεκριμένου ποσοτικού στόχου τη διοίκηση, με βάση δείκτε απόδοση, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και, όπω λέτε, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι, και συνεχίζεται λέγοντα, γράφοντα, στου δείκτε απόδοση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά. Η μεταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορέα έναντι του προηγούμενου έτου, η μεταβολή του δημοσιονομικού αποτελέσματο κέρδη-ζημίε του φορέα έναντι του προηγούμενου έτου. Οι φορεί καλούνται να θεσπίζουν ρεαλιστικού, όπω γράφεται, στόχου και να σταθμίζουν το κόστο και το όφελο. Ποιο όμω καθορίζει σήμερα τι είναι ρεαλιστικό, οι αντικειμενικέ δυνατότητε τη εποχή ή οι ανάγκε του κεφαλαίου, Ποιο αποφασίζει τι θα προσμετρηθεί. Ω κόστο και τι ω όφελο. Σε τελική ανάλυση, ποιο είναι αυτό που μόνιμα πληρώνει και ποιο είναι αυτό που μόνιμα ωφελείται από την εφαρμογή όλων των διαφορετικών εκδοχών τη αστική πολιτική. Όπω είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, η εισαγωγή στα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και στο ίδιο το κράτο εργαλείων ανάλυση κόστου-οφέλου, μεθόδων προγραμματισμού και ελέγχου, επίτευξη μετρήσιμων στόχων κτλ. Δανεισμένων κυρίω από τον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορεί να σκεπάσει τον ταξικό χαρακτήρα τη ασκούμενη πολιτική. Το αντίθετο τον αναδεικνύει ακόμα περισσότερο. Γιατί η κάθε πολιτική δεν ασκείται σε δοκιμαστικό σωλήνα, αλλά μέσα στον πραγματικό κόσμο και αναγκαστικά έχει ταξικό αποτύπωμα. Το να λειτουργούν τα νοσοκομεία, όπω είπαμε και στην πρώτη συνεδρίαση, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, σαν να πρόκειται για ανώνυμες εταιρείε, σημαίνει πω δεν θα έχουν πρόσβαση στην υγεία όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν σημαίνει πω οι αποφάσει για την περίθαλψη ή την κατάλληλη θεραπεία ενό ασθενού δεν θα λαμβάνονται με ιατρικά κριτήρια, αλλά με οικονομικά. Αυτά που περιέγραψε γλαφυρά και η κυρία Πάδη, κοσμήτορα τη Σχολή Δημόσια Υγεία του ΠΑΔΑ, πριν από λίγο, στην προηγούμενη συνεδρίαση, μιλώντα για προσφορά και ζήτηση, σχέση κόστου θεραπεία με το ποια τελικά θα επιλεγεί και ότι την απόφαση αυτή την παίρνει ο πάροχος υγείας. Σε αντίθεση με άλλε αγορέ. Αυτά είπε. Ό,τι έλεγε και πριν από λίγο καιρό ο κύριο Πνευματικό για διαλογή καρκινοπαθών με γνώμονα το κόστο. Εμεί επιμένουμε. Τέτοιου διοικητέ θέλετε. Μάλιστα, ο κύριο Πνευματικό διάβαζε και το βιογραφικό του, θα τέριαζε γάντι στο νομοσχέδιο που φέρνετε. Το άρθρο 12, αξιολόγηση των οργάνων διοίκηση, ορίζει ότι οι δική των φορέων υπογράφουν συμβόλαιο απόδοση με τον αρμόδιο υπουργό. Αν οι στόχοι των ετήσιων σχέδιων δράση επιτευχθούν, τότε προβλέπονται παχυλά μπόνου διακύσει. Αν όμω δεν επιτευχθούν, τότε είναι, όπω γράφει μέσα, δυνατή η άμεση λήξη τη θητεία του αζημίω. Είναι φανερό πω η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει μπροστά τι διοικήσει με πολύ πιο ενεργό ρόλο, ώστε να επιταχύνει την εφαρμογή τη αντιλαϊκή πολιτική. Η δε πρόβλεψη για αξιολόγηση και από του προϊσταμένου των οργανικών μονάδων, των νομικών προσώπων των οποίων προείστανται, εντάσσεται στην προσπάθειά σας να γίνουν οι αντιλαϊκές και απαράδεκτες στοχεύσεις σας τα σχέδια επιχειρηματικής δράσης μπούσουλας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών. Γιατί με αυτά τα στιμένα κριτήρια θα αξιολογούν οι προϊστάμενοι της διοικήση. Αυτό είναι και μην πάτε να προσδώσετε και εδώ στοιχεία δίθεν αντικειμενικότητας ή πλουραλισμού στην αξιολόγησή σας, Εξάλλου, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα προϊσταμένων που αξιολογήθηκαν από τα κάτω με μηδέν και μετά έγιναν διευθυντέ. Σε σχέση με το άρθρο 12 και την αξιολόγηση των οργάνων διοίκηση, τονίζουμε ξανά η δυνατότητα για απόλυση όσων διοικήσεων δεν πιάνουν του στόχου πρέπει να προβληματίσει και του εργαζόμενου στο δημόσιο τομέα, στου οποίου εφαρμόζεται ήδη η αντιδραστική στοχοθεσία του νόμου Βορύδη, η οποία είναι πάνω-κάτω δομημένη στην ίδια λογική. Μπορεί να μην προβλέπει προ το παρόν απόλυση όσων υπαλλήλων δεν πιάσουν του στόχου, αλλά η σύνδεση του μισθού με τη στοχοθεσία ανοίγει μακροπρόθεσμα και τέτοιου επικίνδυνου δρόμου. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η κυρία Υπουργό αναφέρθηκε στο ζήτημα λέγοντα Αυτό θα το υπερασπιστώ μέχρι κεραία. Φανταστείτε έναν διοικητή να βρεθεί σε ένα νοσοκομείο. Πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και ο διοικητή εκεί δεν έχει πιάσει εκτίσει κανένα στόχο. Τίποτα απολύτω. Τι θα κάνουμε, Καθόμαστε και τον κοιτάμε και τον πληρώνουμε. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματο, Να καθίσουμε να τον πληρώνουμε όλοι, Παρότι είναι πλέον σαφέ ότι δεν έχει ανταποκριθεί στι συμβαστικέ του καταρχήν υποχρεώσει. Αυτά δηλώσατε, αυτά είπατε στην πρώτη συνεδρία. Βέβαια, στην ομιλία σα η αλήθεια είναι προσπαθήσατε να παίξετε λίγο και με κάποια στερεότυπα και σε σχέση με του εργαζόμενου στο δημόσιο. Ενώ ταυτόχρονα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ. Γιατί το πρόβλημά σα δεν είναι ο διοικητή που δεν πηγαίνει στο γραφείο του και, για παράδειγμα, πηγαίνει για ψάρεμα. Αυτό που δεν δουλεύει και πληρώνεται. Εξάλλου, για τέτοιε περιπτώσει υπάρχει και μάλιστα αρκετά αυστηρό πλαίσιο κανόνων και κυρώσεων. Αυτό που θέλετε είναι μαζί με την επιβράβευση των πόνους στα νέα Golden Boys του δημοσίου που θέλετε να φτιάξετε, να υπάρχει και η δαμόκλειο σπάθη τη απόλυση ώστε αν κάποιο πάει να ξεφύγει έστω και λίγο από τα κριτήρια τη αγορά και τις μεθόδου των επιχειρηματικών ομίλων που εισάγεται ω τρόπο λειτουργία στου δημόσιου οργανισμού και που έχουν και θα έχουν τραγικέ συνέπειε, να επανέρχεται γρήγορα ή στην τάξη. Αντίστοιχη διάταξη είναι και το άρθρο 14 του νομοσχεδίου, που θεσπίζει απαράδεκτε κυρώσει όπω η εξαίρεση από την υποδοχή υπαλλήλων μέσω του συστήματο κινητικότητα, καθώ και το πάγωμα προσλήψεων, σε όσα εποπτεύονται Υπουργεία των Νομικών Προσώπων, δεν αναρτούν εμπρόθεσμα την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο. Οι εξαγγελίε σα ότι με το νέο σύστημα επιλογή διοικήσεων που εισηγείστε θα εξασφαλιστεί η αξιοκρατία και η διαφάνεια, όπω είπαμε, είναι γνωστέ και χιλιοειπωμένε. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να ισχυρίζεστε ότι θα διαρθώσετε μια κατάσταση που εσεί και όλε οι προηγούμενε κυβερνήσει έχετε φέρει ο, ο εισηγητή πλειοψηφία είπε τα εξή για να υπερθεματίσει. Αλλά προσέξτε. Λέει, είπε πριν από λίγο, μέχρι τώρα οι διοικήσει επιλέγονταν με κομματικά κριτήρια. Μέχρι τώρα όλα ήταν ανέλεγκτα. Αυτά λέτε. Εσεί όμω τα δημιουργήσατε αυτά. Εσεί τα κάνατε. Άσε που τέτοιε τοποθετήσει ουσιαστικά τι κάνουν αυτέ τη μη δημιουργούν σοβαρά ζητήματα για τι διοικήσει που υπάρχουν ήδη στην προσπάθειά σα να υπερθεματίσετε. Μιλάτε για διαφάνεια και αμεροληψία σε ένα δημόσιο που αλωνίζουν οι εργολάβοι και οι εταιρείε, που ανταγωνίζονται μεταξύ του για το ποιο θα κερδίσει περισσότερο από την εμπαρματοποίηση υπηρεσιών. Σε ένα πόλεμο μεταξύ μεγάλων ομίλων για την αγορά του δημοσίου, την αγορά τη υγεία, όπω υπόθηκε και πριν από του φορεί, την αγορά τη εκπαίδευση κ.ο.κ. σε ένα κράτο εργαλείο των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ποια διαφάνεια και αντικειμενικότητα μπορεί να υπάρξει εδώ. Ξεχάσαμε τη Siemens, Ξεχάσαμε την Οβάρτη και τόσε άλλε περιπτώσει. Και μάλιστα εσεί το πάτε ένα βήμα παραπέρα. Εφαρμόζοντα στο δημόσιο το διοικητικό μοντέλο των επιχειρηματικών ομήλων, φτιάχνοντα, επαναλαμβάνω, τα νέα Golden Boys. Και ενώ υπάρχει πείρα και είδαμε πόσο καταπολεμά τη διαφορά στο δημόσιο η καπιταλιστική επιχείρηση, η κυβέρνηση ισχυρίζεται επιπλέον ότι αν στελεχώσει τι διοικήσει των νομικών προσώπων του Δημοσίου με ικανού και αποτελεσματικού μάνατζερ, τότε θα βελτιωθούν οι παρεχόμενε υπηρεσίε προ του πολίτε. Προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι τη δική σα εγκληματική πολιτική. Να παρουσιάσετε το μαύρο άσπρο, υποστηρίζοντα ότι είναι προ το συμφέρον του λαού η προσαρμογή του Δημοσίου στι τωρινέ ανάγκε τη καπιταλιστική ανάπτυξη, ώστε και μέσω του Δημοσίου με τι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με την πιο συστηματική ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, εργολαβίε κ.ο.κ. να ανοίξει ζωτικό χώρο για τη διοχέτευση κεφαλαίων που λιμνάζουν και ψάχνουν παιδεία υψηλή κερδοφορία. Και έγινε το θράσο. Μετά τα τέμπη, τι πυρκαγιέ, τι πλημμύρε, το καλατράβα, την κατάσταση στα νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία και δεκάδε άλλα τραγικά για το λαό παραδείγματα των συνεπειών αυτή τη πολιτική, που όλα τα κόμματα που κυβερνήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόσατε μια χαρά και στηρίξατε, όχι μόνο να την υπερθεματίζετε, αλλά και να καλείτε το λαό να γίνει και ενεργό υποστηρικτή τη. Έχοντα αυτά ω βασικέ σα κατευθυντήριε γραμμέ, νομίζουμε ότι τόσο από το κείμενο, όσο και από τη συζήτηση που προηγήθηκε, έγινε φανερό πω η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο προσπαθεί να βρει ένα σημείο ισορροπία πάνω σε μια υπαρκτή αντίθεση που αφορά τη στελέχωση νευραλγικών θέσεων του αστικού κράτου και των φορέων του. Από τη μια μεριά, έχει ανάγκη να τοποθετήσει σε αυτέ τι θέσει ανθρώπου με γνώσει και ικανότητε, ώστε να προωθούν γρήγορα και αποτελεσματικά την πολιτική του κεφαλαίου. Και από την άλλη, είναι δύσκολο και να, αντισταθεί στον πειρασμό να μοιράσει τι θέσει αυτέ ω κυβερνητικά λάφυρα στα δικά τη παιδιά. Απλά ο ασφικτικός έλεγχο που ασκούσαν μέχρι σήμερα οι κυβερνήσει στου διορισμού των διοικήσεων θα γίνεται πλέον με πιο έμεσο τρόπο. Αρχικά παραμένει η τελική επιλογή στον Υπουργό. Στην πραγματικότητα και μέχρι του τρει από του οποίου θα γίνει η επιλογή, υπόθηκαν. Οι υποψήφοι περνάνε από πολλαπλά φίλτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι εκείνο που τελικά θα διοριστεί θα είναι πλήρω ευθυγραμμισμένο με την κυβερνητική πολιτική. Για παράδειγμα, η σύσταση των επιτροπών επιλογή που στην πλειοψηφία του τα μέλη είναι από την εκάστοτε κυβέρνηση, Άρα, και η διαλογή σε κάθε επίπεδο θα γίνεται από την επιτροπή που την πλειοψηφία θα έχει η κυβέρνηση. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 8, οι επιτροπέ επιλογή των οργάνων διοίκηση έχουν τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Ενώ η πρόβλεψη ότι το τρίτο μέλο τη επιτροπή για την ομάδα Β των οργανισμών μπορεί να είναι και ιδιώτη εμπειρογνώμονα, που πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε καθώ τα κριτήρια για πρόσωπα. Εγνωσμένου κύρου είναι τουλάχιστον ασαφή, δίνει τελικά τη δυνατότητα να εμπλέκονται απευθεία στη διαδικασία των διορισμών και άνθρωποι που εκπροσωπούν κάθε είδου επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτά έχουμε να σα πούμε όσον αφορά τη συζήτηση κατάρθρων. Νομίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στην επόμενη συνεδρίαση και στη συζήτηση στην Ολομέλεια να επεκταθούμε περισσότερο. Ευχαριστώ για την ανοχή